Δίνω καλησπέρα, καλή επιτυχία στη σεζόν που ξεκινάει. Επιστροφή στον Παναθηναϊκό μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο για εσένα, με όλο αυτό που συνέβη. Γιατί επέλεξες να γυρίσεις εδώ στο ΆΚΑ? Επέλεξα να ξαναγυρίσω στην ομάδα, διότι μου στάθηκαν, ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό το διάστημα και με στήριξαν με την απόφασή τους, μου έκαναν μια πρόταση. Ήτανε, εφόσον δεν ήξερα και το αποτέλεσμα δίπλα μου, οπότε πήρα την απόφαση, ένιωσα ότι ανήκω σε αυτό το μέρος της οικογένειας και πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω. Όταν λες σε στήριξαν και κατά τη διάρκεια της απουσίας σου, δηλαδή είχες μια επίπεδα... Δεν μπορούσε να γίνει καμία κίνηση. Όχι επίσημα κίνηση. Ναι, δεν μπορούσε να γίνει καμία επίσημη κίνηση, αλλά υπήρξαν μηνύματα και από παίχτες και από προπονητές και από στελέχη της ομάδας. Είμαστε εδώ για σένα. Τα οποία ξέρεις σε κάποια στιγμή που δεν έχεις κανέναν ή τα βλέπεις όλα μαύρα, είναι ενθαρρυντικά. Οπότε σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο το να έχεις τέτοια μηνύματα. Είχε γραφτεί στον τύπο πως είχες πρόταση και από τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να μας πεις αν είναι αλήθεια και αν η απάντηση είναι ναι, αν το σκέφτηκες να πας στον Ολυμπιακό. Επίσημη πρόταση όχι, δεν είχα, αλλά δεν θα πω ψέματα. Υπήρχαν επαφές με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ναι. Σκέφτηκες καθόλου αυτό το ενδεχόμενο ή το μυαλό σου ήταν μόνο στον Παναθηναϊκό? Το σκέφτηκα, ναι, γιατί όχι. Όπως είπα, υπήρξαν επαφές. Πιο πολύ όμως θα έλεγα ήμουν αγχωμένος για την απόφαση τότε. Και φυσικά η απόφαση θα γινόταν μετά την απόφαση της δίκης. Οπότε και πρέπει να κάνω την απόφαση που θα πάω. Σωστά. Αλλά δεν ήταν τίποτα επίσημο να το πω έτσι, αλλά ότι είχα επαφή είχα, ναι. Υπήρχε. Θέλω λίγο να μου εξιστορήσεις πώς ήταν για εσένα όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσες να αγωνιστείς ή να προπονηθείς με άλλους παίκτες και να στείλεις και ένα μήνυμα για όλο αυτό που πέρασες. Δύσκολο κομμάτι. Όπως το είπες, το πιο δύσκολο πράγμα ήταν που προπονείσαι μόνος σου. Πρέπει να κρατιέσαι σε φόρμα ώστε να κάνεις πολλά πράγματα. Κυρίως είναι... Δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με πολλά άτομα, δεν μπορείς να κάνεις ομαδικές προπονήσεις. Αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Το μήνυμα που θα έστελνα και που έκανα ο ίδιος είναι ότι προσπάθησα να μην τα παρατήσω ποτέ. Προσπάθησα να μένω θετικός σε όποια και αρνητική κατάσταση υπήρχε εκείνη την περίοδο. Και δούλευα και ήξερα μέσα μου ότι κάποτε θα έρθει μια καλύτερη μέρα, η οποία ήρθε. Δικαιώθηκα και μετά πήγα και με την Εθνική και ανταμείφθηκε και η σκληρή δουλειά. Ένιωσες δικαίωση, ένιωσες ανακούφιση όταν βγήκε η απόφαση? Ένιωσα πολύ χαρούμενος. Τώρα ναι. τα υπόλοιπα σίγουρα είναι δικαίωση και όλα τα άλλα όπως είπες, αλλά σίγουρα το χαρούμενος και ελεύθερος και ότι θέλω να ξαναπαίξω μπάσκετ. Αυτό ήταν το κύριο. Μου έλειψε πάρα πολύ το μπάσκετ, η αγάπη μου για το άθλημα. Εδώ την ξέρεις την ομάδα καλά, ξέρεις την ψυχοσύνθεσή της, τους στόχους της, τον κόσμο πόσο κοντά είναι. Ποιες είναι οι δικές σου προσδοκίες και οι στόχοι για τη φετινή σεζόν και τι βλέπεις και για την ομάδα? Το έχει λείψει του κόσμου λίγο να είναι πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Από τότε που ήμουνα πριν 2-3 χρόνια στην ομάδα, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, οι οποίες κυρίως είναι στις λεπτομέρειες. Σημαντικό είναι το ότι έχουμε πάρει το γήπεδο και γίνονται, όπως βλέπετε, και στις αλλαγές στο γήπεδο. Κάτι που δεν είχαμε τη δυνατότητα και, όπως είπα, είναι λεπτομέρειες. Από αυτά τα σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζει και ξεκινάς και χτίζεις μια κουλτούρα νικητή. Τώρα, οι στόχοι σαν ομάδα είναι ακόμα πολύ νωρίς να το πω, αλλά όπως έχει δηλώσει και ο coach, έχει δηλώσει και ο Κώστας Λούκας, έχουν δηλώσει όλοι και θέλουμε όλοι μας, και οι τέσσερις στόχοι. Να είμαστε μέσα σε αυτούς και θα κάνουμε τα πάντα να το πετύχουμε. Η συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν πώς είναι, τι ζητάει από εσένα και γενικά από την ομάδα? Ο coach είναι, θα έλεγα, διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ με την έννοια σε αφήνει να παίξεις, αλλά θέλει να παίξεις. Δηλαδή, είτε τον βλέπεις σαν δουλειά, έχει έρθει εδώ για ένα στόχο και ο στόχος του είναι να κάνει τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στην κορυφή. Εφόσον του κάνεις τη δουλειά του, είναι χαρούμενος. Το οποίο σέβομαι πάρα πολύ, είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Η συνεργασία μας είναι αυτή, δεν έχουμε μιλήσει προσωπικά με τον coach, αλλά η δουλειά μας φαίνεται και στο γήπεδο, μιλάμε, ας πούμε, πολλές φορές συνεννοούμαστε.
θα, προς το παρόν, ναι. Να σου απαντήσω. Στην και, σίγουρα, και σίγουρα είναι νικητής, θέλει να κερδίζει. Στην πρεμιέρα της EuroLeague έρχεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κατευθείαν στα βαθιά. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ας ήταν βαθμολογικά πρώτη αγωνιστική, δεν θα κρίνει απολύτως τίποτα. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάει δύο συνεχόμενα Final Four, πέρυσι τον τελικό. Πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσετε με μια νίκη και αν θα είναι μια δήλωση για τις προθέσεις σας στη φετινή σεζόν? Ίσως και το πιο σημαντικό μάτς τη σεζόν ολόκληρης για άποψή μου, κατά με. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο αιώνιος μας αντίπαλος και στο πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η σεζόν ξεκινάει έτσι. Θα υπάρχουν πολλά συναισθήματα, θα δοθούν πολλές μάχες και ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ο κόσμος θα είναι δίπλα μας, θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας να πάρουμε την νίκη. Επειδή ξέρεις πολύ καλά την αντιπαλότητα, ξέρεις και τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ καλά, είσαι ένας Έλληνας παίκτης, έχεις παίξει εδώ, θέλω να μου μιλήσεις λίγο και για τη φανέλα που φοράς και για το αυτό που λανσάρει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά στη φανέλα του με την Ακρόπολη. Όταν πήγαμε στην Ακρόπολη ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έχω ξαναβιώσει και δεν το έχω ξαναδεί από άλλες ομάδες, από άλλους παίχτες να πηγαίνουν. Ακόμα και οι ξένοι μας ενθουσιάστηκαν. Ήρθαμε στην Ακρόπολη. Ναι, ήρθαμε στην Ακρόπολη. Σημαίνει πάρα πολλά για μας. Είναι πρωτόγνωρη η φανέλα. Είναι, πώς βλέπετε, απίστευτη. Ανυπομονούμε να είναι καλότυχη. Και να ξεκινήσουμε τη σεζόν μας δυνατά και με υγεία. Πάμε και σε ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο. Εννοείται. Είδες από κοντά το Παναθηναϊκό ΑΕΚ, όλη η ομάδα το είδατε. Ναι. Έπαιζε ο αδερφός σου. Τα συναισθήματά σου λίγο. Από τη μία ο αδερφός σου νικητής, ναι. Από την άλλη χαμένος ο Παναθηναϊκός. Πώς το έζησες στη λεωφόρο? Κοίταξε, ανάμεικτα συναισθήματα. Γιατί ναι, πήγα να δω φυσικά και τον Παναθηναϊκό. Πήγα να δω και τον αδερφό μου. Υπήρξαν γκολ και από τις δύο πλευρές. Και ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ. Μετά δεχτήκαμε γκολ. Σφίχτηκα λίγο. Πρώτα ήμουν σοβαρός. Είμαι πολύ χαρούμενος όμως για τον αδερφό μου. Χαίρομαι που παίζει σε μια ομάδα και διακρίνεται και η ομάδα το κερδίζει. Και γενικά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Είναι αυτή τη στιγμή από τις καλύτερες ομάδες στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια υγιής κόντρα και ήμασταν, όπως είπαμε, με τα παιδιά. Θα πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ευχαριστήθηκαν και εκείνοι. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.